ούτε ο Πρωθυπουργός είναι δυνατόν να ξέρει τους πάντες που παρακολουθούνται σε επίπεδο ποινικού ενδιαφέροντος, δηλαδή συμμορίες και όλα αυτά. Όμως, όταν η πρώτη πράξη που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόλις παίρνει την εξουσία, δηλαδή 7 Ιουλίου έγιναν οι εκλογές, 8 Ιουλίου, ο πρώτος νόμος που υπογράφεται υπό μορφή προεδρικού διατάγματος ήταν ότι η εποπτεία της ΕΕΠ περνάει στον Πρωθυπουργό. Για θέματα λοιπόν μείζονος σημασίας δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να λέει δεν ξέρω. Δηλαδή εμένα με ενοχλεί που λέει δεν ξέρω. Τότε τι το εποπτεύεις αυτό το ρημάδι που έσπευσες να θέσεις υπό την εποπτεία σου. Νομίζω ότι είναι λογικά ερωτήματα. Επίσης, θα περίμενα από τους υπουργούς που καταγγέλλονται ότι παρακολουθούνται, εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά είναι θύματα παρακολούθησης. Ακριβώς αυτό, ότι μαθαίνουν ότι παρακολουθούνται. Ναι, ακριβώς. Να κάνουν τις νόμιμες, να προβούν στις νόμιμες ενέργειες. Για τον Βαξεβάνη δεν έχω καμία εκτίμηση. Τον θεωρώ έναν χυδαίο άνθρωπο και έναν χυδαίο δημοσιογράφο. Για μένα, ας πούμε, είχε γράψει τέρατα και εγώ τον πήγα στο δικαστήριο. Βέβαια, με τον νόμο Τσιάρα και με τον νόμο τον αντίστοιχο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν απειλάγει, αλλά ήρθε το αξιόπινο. Ξέρετε, το πολιτικό σύστημα, να το πω αυτό, γιατί είναι σημαντικό για το πώς αντιλαμβάνονται και οι νεοδημοκράτες και οι ΣΥΡΙΖΕΙ την έννοια του δικαίου, για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων λέει ότι όσα αδικήματα προβλέπεται να τιμωρούνται μέχρι ένα χρόνο δεν δικάζονται. Δεν δικάζονται. Πάτε σπίτια σας. Δηλαδή σε βρίζει ο άλλος, σου κάνει τη ζωή μαρτύριο, βάζει ξέρω εγώ το στεροφωνικό στη διαπασόντα μεσάνυχτα ας πούμε, παρκάρει μπροστά στο αυτοκίνητο, στο πάρκι στο γκαράζ και τα λοιπά. Ναι, σου λασπώνει την πουγάδα, όλα αυτά της καθημερινότητας, γιατί η καθημερινότητά μας έχει θέματα μικρής παραβατικότητας. Εγκλήματα και ανθρωποκτονίες είναι σχετικά σπάνια, όχι και τόσο σπάνια, όχι, αλλά πάλι. Όχι και τόσο σπάνια πια. Δεν αφορούν όμως την καθημερινότητα του ανθρώπου, ο οποίος λέει ότι θα πάω στα δικαστήρια να βρω το δίκιο μου. Αυτά τα αδικήματα λοιπόν δεν δικάζονται, διότι έρεται το αξιόπινο. Είναι παγκόσμια πατέντα του φαύλου ελληνικού πολιτικού συστήματος. Λέω όμως λοιπόν για αυτό το πράγμα. Εγώ τον πήγα τον Βαξεβάνη στα δικαστήρια. Καλά, αυτό θα περίμενα, γιατί στο δικαστήριο δεν μπορεί να επικαλείται το δημοσιογραφικό απόρριτο. Γιατί το δημοσιογραφικό απόρριτο προστατεύει την πηγή, δεν προστατεύει τον ντοκουμέντο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα ποιος αντάφωσε αυτά. Αντιστοίχως, και άλλο αν υπάρχουν αυτά. Ναι. Και αντιστοίχως να πούμε και το εξής. Ότι βγαίνει μια λίστα, τώρα για να το περιγράψουμε όλο αυτό το φαύλο κύκλο, βγαίνει μια λίστα με παρακολουθούμενους. Λέμε ότι έχω απόρριτο, δημοσιογραφικό απόρριτο, δεν θα σας πω τέτοιο, αλλά η λίστα υπάρχει με τα ονόματα. 30 ονόματα, λένε ότι θα βγουν και άλλα. Κάποιοι αρχίζουν και τη χρησιμοποιούν τη λίστα. Εγώ είδα σήμερα πολιτικό, πολιτικός που υποβάλλει μήνυση στον Άριο Πάγο επειδή παρακολουθείται και μιλάει για συμμορία που το ένα και το άλλο. Δηλαδή γίνεται και μία εκ παραλλήλου εκμετάλλευση λόγω προεκλογικής διαδικασίας. Καταλάβετε, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Βεβαίως έτσι είναι και θα έπρεπε και γι' αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση να στραφεί νομικά κατά του Βαξεβάνη, ώστε να δούμε τι γίνεται. Διότι σας είπα ότι μολονότι δεν του έχω καμία εκτίμηση, ωστόσο λέει πράγματα που είναι χοντρά ψέματα, χοντροκομμένα ψέματα, δηλαδή ο υπουργός που θα πήγαινε στη Λάρισα, ας πούμε, με τη βαλίτσα, ξέρω εγώ, και τον φόραξα να πάρει πίσω, λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Είναι λοιπόν κατασκευές απίθανα χιδέες ή είναι αλήθεια, ένα από τα δύο. Εάν είναι ψέματα, απαρακολουθήσεις τις οποίες φτάνουν στα χέρια ενός εντύπου. Καταλάβετε, παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, δηλαδή σκεφτείτε πόσο διάτρητο είναι ακόμα και αυτό το σύστημα. Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε δικαστήριο εδώ, διότι δεν έχουμε στοιχεία. Ακριβώς. Αλλά αν πάει αυτή η υπόθεση στη δικαιοσύνη, θα αναγκαστεί ο Βαξεβάνης να εμφανίσει τα ντοκουμέντα χωρίς να απειλείται από την τιμωρία με 10 χρόνια φυλακή τουλάχιστον ως κακούργημα, γιατί φρόντισε το πολιτικό σύστημα και αυτό να το ποινικοποιήσει τόσο
σοβαρά. Να έρθουμε και για να προστατεύσει τα νότα του, εάν έχεις ντοκουμέντα που δείχνουν χρηματισμό, ας πούμε, ή διάφορα θέματα κακοδιοίκησης, δεν μπορεί να τα εμφανίσεις, γιατί θα πας 10 χρόνια φυλακή. Αλλά ως μηνιόμενος, δηλαδή αν είσαι κατηγορούμενος, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για την υπεράσπιση του, υπεράσπιση σου. Ιδού λοιπόν το δικαστήριο, ιδού τους καμνί, ιδού και το πείδημα, να δούμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Γιατί μένε, όμως υπάρχει ένα πολύ σοβαρό, κατά την άποψή μου, πολιτικό θέμα. Είναι δεν είναι πέναλτι, βγαίνει μια ομάδα και οι εκπρόσωποι της ομάδας και καταγγέλουν για εγκληματική οργάνωση το Μαξίμου. Και βγαίνει και η Τουρκία και βγαίνει και ο Ερντογάν και λέει, κοιτάξτε, εγώ σας τα έλεγα ότι εγκληματική οργάνωση και αυτά που κάνουν και στο Αιγαίο και είμαστε στο σκαμνί. Να σας πω, αυτό εμένα δεν μου προξενεί καμία εντύπωση, διότι οι μεγαλοπαράγοντες αυτής της χώρας πάντα φρόντιζαν να έχουν και μία ομάδα, ποδοσφαιρική ομάδα, για να χρησιμοποιούν τους οπαδούς. Με την οπαδούς. Ανοχή του πολιτικού συστήματος όμως. Α, βέβαια, διαχρονικά. Βέβαια, διαχρονικά και όχι μόνο με από την τη δεκαετία του 80. Και όχι μόνο με την ενοχή, πολύ συχνά και με την ευλογία. Και με την ευλογία, δηλαδή, βέβαια. Δηλαδή τα κόμματα ήταν αυτά τα οποία προέτρεπαν μεγαλοπαράγοντες με τους οποίους τα είχαν καλά. Να κάνουν στρατούς, ακριβώς. Να σκοτώνονται παιδιά. Ακριβώς, να, ακριβώς. Χάνονται περιουσίες κτλ. Ακριβώς. Βέβαια μου κάνει εντύπωση πως αυτός ο παράγοντας ο οποίος αναφέρθηκε στην, ας πούμε, στη συμμορία του Μαξίμου και είπε ότι επί τρία χρόνια, τα χρόνια που έπαιρνε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Και τι συνέβαινε εφόσον το είχε καταλάβει ότι επί τρία χρόνια στο Μαξίμου βρίσκεται μία μαφία, γιατί ας πούμε την καταγγελία την έκανε τώρα μετά το σφύριγμα του πέναλτι, ήταν δεν ήταν. Και το ότι θα φτάσουμε σε μίζωνος μεγέθος πολιτικό πρόβλημα μετά από ένα πέναλτι, το οποίο εντάξει δεν είναι το αίτιο, είναι η αφορμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι ένα πέναλτι αφορμή. Είναι ενδεικτικό μπανανίας τριτοκοσμικής χώρας. Το ότι ανεχόμαστε μεγαλοπαράγοντες να ουσιαστικά να διοικούν από τα παρασκήνια, το γνωρίζουμε αυτό και ξέρουμε ποιες οικογένειες διοικούν την Ελλάδα. Τώρα ξαφνικά ανεχόμαστε ξέρουμε μεγαλοπαράγοντες να απειλούν την ίδια την πολιτική υπόσταση της χώρας. Ακριβώς. Αυτό είναι μείζωνος σημασίας πρόβλημα, το οποίο η κυβέρνηση ουδέποτε το αντιμετώπισε. Εγώ είχα πει και παλιότερα για το ποδόσφαιρο ότι η λύση για να εξυγιανθεί το ποδόσφαιρο είναι να πάψει το κράτος να ασχολείται με αυτό. Ναι. Δηλαδή αν εμείς συνεννοηθούμε τώρα να πάμε να παίξουμε τάβλη, ας πούμε. Ναι. Θα πρέπει το τι θα κάνουμε να το ορίσει κάποιος νόμος. Όχι βέβαια. Υπάρχουν οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες οι οποίες όπως είναι στο εξωτερικό, οι οποίες είναι εταιρείες από συγκεκριμένη νομοθεσία κτλ. Προσέξτε, να μην διέπεται από τίποτα. Να τα βρουν οι εταιρείες, να φτιάξουν μεταξύ τους έναν κανονισμό, διοντολογία, να τις σέβονται. Ναι, να αυτό που κάνουν και στο εξωτερικό, και έχουν κάποιος, λίγα ναι, κτλ. Ακριβώς, αλλά να είναι αυτεξούσιο, αυτοδιοικούμενο το ποδόσφαιρο. Έτσι, και αν, το αυτοδιοίκητο. Και αν κάποιοι μεγαλοπαράγοντες θέλουν να αγοράσουν όλες τις άλλες ομάδες για να παίρνουν το πρωτάθλημα με ομάδες δορυφόρους, θα τους γυρίσει την πλάτη ο φύλαθλος. Αν τώρα ο φύλαθλος του αρέσει αυτό το πράγμα, ας πούμε, και πάει και πληρώνει εισιτήρια για να βλέπει στη μέρα παιχνίδια. Δικό τους πρόβλημα θα είναι. Θέμα, ακριβώς, δικό τους θέμα. Όταν όμως ανακατεύεται η κυβέρνηση, η εκάστοτη